κεφάλαιον δέκατον. Και προσκαλεσάμενος τους δώδεκα μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής εξουσίαν πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσαν όσων και πάσαν μαλακίαν. Τον δε δώδεκα αποστόλων τα ονόματα εστί ταύτα. Πρώτος Σίμων ο λεγόμενος Πέτρος και Ανδρέας ο αδελφός αυτού, Ιάκωβος ο του Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδελφός αυτού, Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος ο Τελώνης, Ιάκωβος ο του Αλφέου και Λεβέος ο Επικληθής Θαδέος, ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης ο και παραδούς αυτόν. Τούτους τους δώδεκα απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτοίς λέγον Ισοδόν εθνών μη απέλθητε και εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθητε. Πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ. Πορεύομενοι δε κηρύσετε λέγοντες ότι ίγγικεν η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλετε Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε μη κτίσεστε χρυσόν, μη δε άργυρον, μη δε χαλκόν εις τα ζώνα σημών. Μη πήραν εις μη δε δύο χιτώνας, μη δε υποδήματα, μη δε ράβδων. Άξιος γάρ ο εργάτης της τροφής αυτού εστίν. Η δαν πόλην ή κόμην εισέλθητε, εξετάσατε τι σεν αυτή άξιος εστί, κακή μείνατε έως αν εξέλθητε εισερχόμενοι δε στην οικία ασπάσαστε αυτήν. Και αν μεν ή, η οικία αξία, ελθέτω η ειρήνη μόν επ' αυτήν. Εάν δε μη η αξία, η ειρήνη μόν προς ημάς του. Και ως αν μη δέξετε ημάς, μη δε ακούσει τους λόγους ημών, εξερχόμενοι έξω της οικίας ή της πόλεως εκείνης, εκτινάξετε των κονιορτών των ποδών ημών αμήν λέγω μην ανεκτότερον έστε γης οδόμων και γομόρας, εν ημέρα κρίσεως ή την πόλη εκείνη. Ιδού εγώ αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων, γίνεστε ουν φρόνιμοι ως ιώφης και ακέραιοι ως περιστερέ. Προσέχετε δε από τον ανθρώπων, παραδώσου σιγάρι μας η συνέδρια και εν τε συναγωγές αυτών μαστιγώσου συνημάς και επί ηγεμόνας δε και βασιλείς αχθίσεσθε ένε και νεμού εις μαρτύριον αυτής και της έθνεσιν. Όταν δε παραδιδόσιν ημάς, μη με πώς ή τι λαλήσετε. Δοθήσετε γάρι μην εν εκείνη τη ώρα τι λαλήσετε. Ου γάρ μη λαλούντες, αλλά το πνεύμα του πατρός ημών το λαλούν εν ημίν. Παραδώσει δε αδελφός αδελφών εις θάνατον και πατήρ τέκνων και επαναστήσονται τέκνα επί και θάνατός ουσιν αυτούς. Και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Ο δε υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε. Όταν δε διώκωσουν ημάς εν τη πόλη ταύτη φεύγετε εις την άλλην. Αμήν γαρελέγω ημήν που μη τας τα του Ισραήλ έως ανέλθει ο Υιός του ανθρώπου. Ουκέ στη μαθητής υπέρ των διδάσκαλων, ουδέ δούλος υπέρ των Κύριων αυτού. Αρκετόν το μαθητή ή να γέννηται ως ο διδάσκαλος αυτού και ο δούλος ως ο Κύριος αυτού. Ή τον οικοδεσπότην Βελζεβούλε κάλεσαν, πόσο μάλλον τους οικιακούς αυτού, μη ουν φοβηθείτε αυτούς ο δεν γαρεστή και καλυμμένον ο ουκ αποκαλυφθήσετε και κρυπτών ο ου γνωστήσετε. Ω εγώ ημίν εν τη σκοτία, είπατε εν το φωτί, και ο εις ακούετε, κηρύξατε επί των δωμάτων. Και μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένον αποκτήνε. Φοβήθητε δε μάλλον των δυνάμενων και ψυχήν και σώμα απολέσε εν γέννη οχι δύο στρουθία ασαρίου πολίτε, και εν εξ αυτών ου είτε επί την γην άνευ του πατρός ημών. Ημών δε και τρίχες της κεφαλής πάσε η ρυθμημένη εισή. Μη ουν φοβηθείτε, πολλών στρουθείων διαφέρεται ημείς. Πάσουν ως της ομολογήσει ενεμή εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγό εν αυτό έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανής. Όστις δαν αρνήσετε με έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσομε με αυτόν καγό έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον βαλήν η ειρήνην επί την γην, ουκ ήλθον βαλήν ηρίνιν, ειρήνην αλλά μάχεραν. Ήλθον γάρδι χάσει άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής και νύμφιν κατά της πενθεράς αυτής και εχθρή του ανθρώπου η οικιακή αυτού. Ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ ουκ έστιμο άξιος, και ο φιλόν ιών ή θυγατέρα υπέρ εμέ ουκ μου άξιος, και ως ου λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου ουκ και άξιος. Ο ευρών την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν και ο απολέσας την ψυχήν αυτού ένε και νεμού ευρύς αυτήν. Ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται, και ο εμέ δεχόμενος δέχεται τον αποστήλαντά με. Ο δεχόμενος προφήτην εις όνομα προφήτου μισθών προφήτου λείψετε, και ο δεχόμενος δίκαιον εις όνομα δικαίου μισθών δικαίου λείψετε» και ως εάν ποτίσει ένα των μικρών τούτων ποτήριων ψυχρού μόνον, εις όνομα μαθητού, αμήν λέγω ημήν ουμή πολέση των μισθών αυτού. Αμήν.